μεθεύει στη Ναζαρέτ, στο σπίτι του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος, στον οποίο την εμπιστεύτηκαν. Εκεί την εμπιστεύτηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και ευαγγελίστηκε την γέννηση του Ιησού Χριστού, λέγοντας αυτήν: «Χαίρετε χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, έβρες χάριν παρά το Θεό, και ειδού συλλήψει εν γαστρή και τέξει ιών, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν». Η εορτή του Ευαγγελισμού είναι η απαρχή όλων των θείων αγαθών. Είναι δίκαιο επομένως όλοι να χαίρουν και να εφραίνονται και πριν από όλους η ίδια η Θεοτόκος. Χαίρη δε η Κυρία Θεοτόκος, διότι χάρη σε αυτήν τα θεία αγαθά έφτασαν στους ανθρώπους. Έχοντας η ίδια τέτοια πνευματική ομορφιά, κατόρθωσε να ελκύσει επάνω της το εύσπλαγνο βλέμμα του Δημιουργού και να φέρει έτσι στην γη το Δεσπότη Χριστόν. Όπως παρατηρεί ένας από τους Αγίους μας, έφτασε η αρετή μιας ψυχής να σταματήσει την κακία των ανθρώπων όλων των αιώνων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μιλώντας για την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, λέγει ότι «Ο Θεός που μας έπλασε από ευσπλαχνία επέβλεψε προς εμάς με φιλανθρωπία και κατέβηκε στην γη και παίρνοντας από την Αγία Παρθένο την ανθρώπινη φύση την ανακαίνισε και την επανέφερε ή μάλλον την ανέβασε σε θείο και ουράνιο ύψος. Έστειλε λοιπόν ο Θεός τον Αρχάγγελο Γαβριήλ προς την Παρθένο και την έκανε μητέρα του με μόνη την αρχαγγελική προσφώνηση, ενώ αυτή έμεινε Παρθένος. Διότι, βέβαια, αν συλλαμβανόταν από σπέρμα, δεν θα ήταν νέος άνθρωπος, ούτε θα ήταν αναμάρτητος και σωτήρας των αμαρτωλών. Εφόσον θα ήταν χειρονόμος του προπατορικού αμαρτήματος, δεν θα μπορούσε να κάνει τη σάρκα του ανεξάρτητη πηγή αγιασμού, ώστε και των προπατώρων την αμαρτία να αποπλύνει και σε όλους τους μεταγενεστέρους να επαρκεί για αγιασμό. Γι' αυτό δεν ήρθε στη γη άγγελος, ούτε απλός άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος, που συνελήφθηκε και σαρκώθηκε σε μήτρα παρθενική, ενώ έμεινε αναλυώτος Θεός. Λέγοντας ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παναγία, «Χαίρετε χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου», δεν της προαγγέλει κάτι το μελλοντικό, αλλά εξαναγγέλει ό,τι βλέπει να τελείται αοράτως. Όταν η Παναγία εκφράζει την απορία της πώς θα ήταν δυνατόν να γεννήσει τον Χριστό ενώ δεν γνωρίζει άνδρα, ο Αρχάγγελος της λέγει: «Πνεύμα Άγιο θα έρθει σε σένα και δύναμη υψίστου θα σε επισκιάσει. Γι' αυτό και το Άγιο που θα γεννηθεί από σένα θα ονομαστεί Υιός Θεού». Και η Παναγία αποκρίνεται: «Ιδού η δούλη Κυρίου, ας γίνει σε μένα σύμφωνα με το λόγο σου». Ο Όσιος Νικόλαος ο Καπάσιλας παρατηρεί ότι όση ώρα η Παρθένος ζητούσε από τον Αρχάγγελο να μάθει τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν η κυοφορία του Χριστού, ο Θεός δεν κατερχόταν, ενώ τη στιγμή που πίστηκε και αποδέχθηκε την πρόσκληση, ολόκληρο το έργο δια μιας πραγματοποιήθηκε. Ο Θεός πήρε επάνω του σαν ενδυμασία τον άνθρωπο και η Παρθένος έγινε μητέρα του κτίστου. Πλάσεται με λόγο μητρικό ο λόγος του Πατρός και κτίζεται με τη φωνή του κτίσματος ο Δημιουργός. Αυτά τα λόγια της Παρθένου μετέτρεψαν τη γη σε ουρανό και άδειασαν τον Άδη ελευθερώνοντας τους φυλακισμένους. Έκαμαν να κατοικηθεί από ανθρώπους ο ουρανός και συνένωσαν το ουράνιο και ανθρώπινο γένος σε ένα μοναδικό χορό γύρω από Αυτόν που είναι ταυτοχρόνως Θεός και άνθρωπος. Αισθανόμενοι όλοι οι πιστοί τη μεγάλη δωρεά που έκανε σε μας η Κυρία Θεοτόκος, εκφράζουμε σε αυτήν ακαταπαύστος την ευγνωμοσύνη μας λέγοντας: «Θεοτόκε Παρθένε, χαίρετε χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών». Του Κυρίου δαϊθόμεν, Κυρία Λέησο, Ευλογία Κυρίου και έλεος ελθή εφημάστη αυτού τη αχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι
Ο διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου Σαρκωθήνη καταδεξάμενος, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχμόμου αυτού Μητρός, εις τον Ευαγγελισμόν εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων εκ ουρανίων δυνάμειων των σωμάτων, οικεσίας του Τιμίου εν δόξα προφή του Πρωτών, Παναγίων εν δόξα και Παναθήμων Αποστόλων, Παναγίων εν δόξα και Καλλικών Αγίων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερνικών, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά που βρίσκει να μας. Παναγία. Το απόγευμα θα τελέσουμε την αρχοντία των χαιρετισμών.